Ευχαριστώ. Ακούμε λοιπόν απίστευτα πράγματα, κύριε Κερίδη. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε και στον πτέραρχο να του πούμε τον καλημέρα, να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε Γιουργούση. Καλημέρα, κύριε Πτέραρχε. Να είστε καλά. Μου κάνει εντύπωση τώρα το ύφος του κύριου Γιουργούση που ακολουθούσε όλα αυτά. Ο κύριος Κερίδης έχει ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης, λίγο πιο στοϊκό. Άλλος ο ρόλος του κύριου Κερίδη, άλλος ο ρόλος του πτεράρχου. Είναι επιχειρησιακός ο κύριος πτεράρχος. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά ακραία. Εδώ έχουμε αλλάξει πολλές πίστες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα. Από τη μια μεριά τις εσωτερικές πολιτικές στοχεύσεις Ερντογάν εν ώψη εκλογών. Σας τα εξήγησε πολύ αναλυτικά η Ντόρα Μπακογιάννη προχθές. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Και από την άλλη μια δομικότερη αλλαγή που έχει να κάνει με τη Γαλάζια Πατρίδα. Και εδώ θέλω λίγο να σταθώ για να κολλήσουμε τα κομμάτια του puzzle, να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνουν όλα αυτά για τα νησιά, για την Κρήτη, για τον Πύραυλο και όλες αυτές οι απειλές. Η Τουρκία εδώ και ένα διάστημα έχει υιοθετήσει ένα ακραίο δόγμα, το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, που είναι δόγμα πολεμικό. Ήταν περιθωριακό μέχρι πριν κάποια χρόνια. Θεωρεί ότι η Τουρκία δεν μπορεί να εγκλωβιστεί, είναι η λέξη που χρησιμοποιούν, στη Μικρά Ασία, στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας, και πρέπει να αναπνεύσει. Είναι λέξεις οι οποίες παραπέμπουν ευθέως στον Μεσοπόλεμο. Περί Lebensraum και ζωτικού χώρου, τα θυμάστε από τον Χίτλερ. Αυτά λέει η Τουρκία. Βεβαίως, κατέχοντας πάνω από το μισό της Ανατολικής Μεσογείου και ερχόντας σε πλήρη αντίθεση με τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά και άλλες τις υπόλοιπες όμορες χώρες. Λοιπόν, το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο σήμερα έχει γίνει επίσημη πολιτική πια της Τουρκίας και το οποίο εμπλέκεται και στην προεκλογική εκστρατεία του Ερντογάν, είναι δόγμα πολεμικό, είναι δόγμα αποσταθεροποίησης, είναι δόγμα σύγκρουσης και κάνει τρία πράγματα. Πρώτον, αποσταθεροποιεί την περιοχή. Δεύτερον, φέρνει την Τουρκία σε ρήξη με τη Δύση και την στρέφει ευρωασιατικά, με ό,τι αυτό σημαίνει και για το εσωτερικό πολιτικό της σύστημα, αποδημοκρατικοποίησης δηλαδή και στροφή στον αυταρχισμό, και επιχειρεί να φέρει την Τουρκία ως μεγάλη περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Απέναντι σε αυτό το δόγμα είναι όλες οι χώρες της περιοχής. Είτε λέγεται Ισραήλ, είτε λέγεται Αίγυπτος. Και είδατε ότι είχαμε εκλογές στο Ισραήλ με την επιστροφή του Νετανιάχου, ο οποίος έχει γνωστές θέσεις για την Τουρκία του Ερντογάν. Προφανώς, και παρόλο που έστειλε ήδη μηνύματα ότι εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, η Τουρκία, και βεβαίως η Αίγυπτος με την ξεκάθαρη θέση που πήρε ο Σούκρη, που έκλεισε τον διάβλο της επικοινωνίας σε δημόσιο χαστούκι που έδωσε προς την Τουρκία του Ερντογάν, γιατί το έκανε σε δημόσια τηλεοπτική συνέντευξή του στο Σαουδαραβικό κανάλι. Άρα εδώ έχουμε μία Τουρκία η οποία τα διεκδικεί όλα. Και έχουμε και το πρόβλημα της Λιβύης, η οποία σαν ρουφίχτρα, έχει δημιουργεί μια ρουφίχτρα, που κινδυνεύει να ρουφήξει όλη την περιφερειακή σταθερότητα μέσω Λιβύης και του Τούρκο-Λιβικού, διότι το Τούρκο-Λιβικό είναι η έκφραση, η ακραία έκφραση της Γαλάζιας Πατρίδας. Κλείνω. Πώς φτάσαμε εδώ? Δεν είναι μόνο ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι το κερασάκι, αν θέλετε, το επιπλέον το οποίο δημιουργεί τη δυναμική. Υπάρχουν μια σειρά από δυναμικές τις οποίες οφείλουμε να ελέγξουμε. Η πρώτη έχει να κάνει με τη διάψευση των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Τουρκίας, για την οποία έχει ευθύνη εν μέρη και η Ευρώπη. Την κύρια ευθύνη η Τουρκία, αλλά και η Ευρώπη. Εμείς ήμασταν υποστηρικτές, ειλικρινείς πάντα. Δεύτερον, την αποχώρηση των Αμερικάνων, η οποία έχει αφήσει περιθώρια, βεβαίως, να μπουν άλλες δυνάμεις όπως η Ρωσία του Πούτιν και η Τουρκία του Ερντογάν εδώ στην περιοχή να δημιουργήσουν αναστάτωση. Τρίτον, η εμφύλη πόλεμη στον αραβικό κόσμο μετά την Αραβική Άνοιξη με τις ρουφίχτρες αυτές που μας παρασύρουν, είτε λέγεται προσφυγικό στη Συρία, είτε λέγεται τουρκο-λιβικό με την Λιβύη. Και έχει να κάνει και με τη διαρκή, μόνιμη, επαναλαμβανόμενη, αγιάτρευτη γεωστρατηγική αμηχανία της Ευρώπης, η οποία εκφράζεται με τη διαρκή, μόνιμη, αγιάτρευτη ένταση και κόντρα μεταξύ Γαλλίας Γερμανίας. Από τη μια Γαλλία η οποία παίρνει ξεκάθαρη θέση εναντίον της Τουρκίας και συντασσόμενη με τον άξονα που έχει δημιουργηθεί, Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρο, Αιγύπτου, Γαλλία, και μια Γερμανία η οποία ακόμα έχει σε αυτό το περιβάλλον δισταγμούς. Η Ελλάδα τι κάνει? Σε αυτό το εδώ περιβάλλον. Εδώ έχουμε επαναλαμβανόμενες καθημερινές απειλές. Εμείς οφείλουμε. Έρχεται ο πύραυλο στην Αθήνα, λέει ο Ερντογάν. Οφείλουμε ως υπεύθυνη πολιτική. Ο άλλος διεκδικεί τα νησιά μας, από το ρόλο το βράδυ. Πρώτον, ενημερώνοντας τους συμμάχους, να τονίσουμε το ευρύτερο πρόβλημα και την ευρύτερη προσπάθεια που πρέπει να γίνει να εξουδετερωθούν αυτές οι δυναμικές που έχουν αναπτυχθεί, οι οποίες ανεξέλεγκτες αν μείνουν, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη σύγκρουση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε μπει σε μία κλιμάκωση. Εδώ πια η οποία... έχεις τουλάχιστον δύο απειλές πολέμου. Ένα κάζος μπαίνει διατυπωμένο
για την υπόθεση των μιλίων που το επανέλαβε χθες και Αιγαίο. Το επανενεργοποίησε. Και τώρα έχουμε επέκταση. Και ένα περιγραφικό που έχει να κάνει με, με τις αποστατικοποιήσεις. Βεβαίως. Και τον πύραυλο που θα φτάσει στην Αθήνα. Το οποίο είναι το εδώ καινούργιο. Έχει ένα δεύτερο κάζους μπέλι πια. Βεβαίως. Και έχουμε και ένα τρίτο πεδίο, το οποίο δεν το είχαμε μέχρι τώρα, που είναι το πεδίο νοτίως της Κρήτης, με το τουρκολιβικό, το άκυρο, το παράνομο, το καταγγελόμενο από παντού, αλλά το οποίο είναι ένα φύλλο σικής μέσα σε πολλά εισαγωγικά για την Τουρκία για ενδεχόμενη παρανομία να κάνει εκεί. Άρα έχουμε μια επέκταση της ελληνοτουρκικής διαφοράς με ευθύνη και πρωτοβουλία της Τουρκίας και περιφερειακές αποσταθεροποιήσεις. Πού μας οδηγεί όμως αυτό, κύριε Κερίδη? Εμείς θέλουμε να μας πείτε πού μας πάει θέλουμε, αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό εδώ, είναι σήμερα. Λέτε, μας πάει με μαθηματική ακρίβεια σε ένα επεισόδιο, σε ένα σκηνικό έντασης. Πολεμική ένταση θα είναι αυτή. Τοπική ένταση θα είναι. Πάντως στείνεται ένα σκηνικό. Βεβαίως. Κάτι μαγειρεύεται. Διότι έχουμε τις ευρύτερες δυναμικές τις τόσο απεσιόδοξες και την εσωτερική πολιτική στόχευση ενός αδίστακτου εθνικολαϊκιστή ηγέτη που τα δίνει όλα, τον είναι υπερπάντων αγώνα για την επανεκλογή για του. Κερδίσει. Άρα ένα πολύ εκρηκτικό και επικίνδυνο μείγμα. Αυτά λέμε στον Σόλτς, με τον οποίο συναντήθηκε ο Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα ξανασυναντιέται στο Βερολίνο, προκειμένου να φέρουμε όλους πρώτων ευθυνών τους. Οι Γάλλοι είναι πιο μπροστά. Ευτυχώς επανεκλέχθηκε ο Μακρόν. Ευτυχώς επανεκλέχθηκε ο Νετανιάχου. Ευτυχώς οι Αιγύπτιοι έχουν αυτή την ξεκάθαρη θέση, διότι χωρίς την Αίγυπτο τα πράγματα θα ήταν, αν ήταν ο Μόρση και οι αδελφοί μουσουλμάνοι, πολύ δύσκολα για τις ελληνικές θέσεις. Ευτυχώς έχουμε αυτές, θα δούμε τώρα και τις αμερικανικές εκλογές την Τρίτη, διότι χωρίς την Αμερική. Δεν μπορεί να υπάρξει. Αντίδραση του ΝΑΤΟ, του Στόλτεμπεργκ, ο οποίος πάει αύριο στην Τουρκία, δεν έχουμε. Θέλω να πω ότι εγώ θα περίμενα, και μάλλον θα ήθελα, και όλοι μας, όχι εγώ, συγγνώμη για το εγώ, ότι όταν διατυπώνεται μια ομοία απειλή πολέμου σε μια χώρα μέλος. Το ΝΑΤΟ σήμερα είναι αδρανοποιημένο εξαιτίας της συμμετοχής της Τουρκίας και πάει ο Στόλτεμπεργκ για να παρακαλέσει. Να το πούμε, να το ξέρουμε. Να παρακαλέσει την Τουρκία να άρει το βέτο Σουηδίας-Φιλανδίας, διότι αυτό δεν έχει τελειώσει, καθυστερεί και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο σχεδιασμό. Κίνδυνος, κύριε Κερίδη, επεισοδίο υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Εμείς είμαστε εξαιρετικά έμπειροι στο πώς να τον αντιμετωπίσουμε. Κοιτάξτε, ένα επεισόδιο με την Ελλάδα, μία σύγκρουση με την Ελλάδα, κλείνει την πόρτα της Τουρκίας στη Δύση. Αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή. Έχουμε μια νέα κατάσταση. Και έχει οικοδομήσει, όπως είδατε, σχέση στην άλλη πλευρά. Πια. Άρα εδώ είμαστε στο μετέχμιο μιας αλλαγής σελίδας, η οποία δεν θα είναι καλύτερη η επόμενη από την προηγούμενη. Δικιά μας ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων όλων και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και παντού, είναι να επιχειρήσουμε να απασφαλίσουμε τις βόμβες οι οποίες έχουν μπει και τις οποίες ένα αδίστακτο καθεστώς στην Τουρκία, προκειμένου να επανεκλεγεί, επιχειρεί να πυροδοτήσει με αυτή την διαρκή ρητορική όξυνση. Πάμε δεν είναι εύκολα τεράκο. Ωστόσο τα πράγματα στη σύγκρουση της Τουρκίας με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι Κούρδοι, δεν είναι αντάρτες, δεν είναι διαλυμένο κράτος Συρία, δεν είναι Λιβύη να πηγαίνει στην Τρίπολη και να εκμεεύει. Βέβαια. Σε αντάλλαγμα. Ναι, είναι αλλά μια εμείς ισχυρή δεν θέλουμε χώρα. Και μια σύγκρουση με την Τουρκία. Δεν θέλουμε. Άρα δεν έχουμε έναν πολυμέτωπο αγώνα. Δυστυχώς η Ευρώπη, για μια ακόμα φορά, όπως το έκανε και με τη Ρωσία, το είδαμε την περίοδο 14-22, δείχνει έναν ανεπίτρεπτο, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, εφησυχασμό. Είμαστε χειρότερα από το 20 πια. Προδήλως και εμφανώς χειρότερα. Κοιτάξτε, έχουν αναπτυχθεί αυτές οι δυναμικές. Να το πούμε ξεκάθαρα. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο μιλάει για αποστρατικοποίηση των νησιών, το οποίο αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, το οποίο πηγαίνει στη Λιβύη και παρακάμπτει όλη την Κρήτη, το οποίο τον είδατε το χάρτη όλο, το τι διεκδικεί η Τουρκία, είναι δόγμα πολεμικό. Έτσι. Πρέπει να φύγει από τη μέση. Όσο υπάρχει, δεν μπορεί να. Η σχέση έχει επιδεινωθεί. Διότι δεν υπήρχε στο παρελθόν αυτό. Έτσι. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ήρθε τα τελευταία τρία χρόνια. Εκείνη τη φωτογραφία μπροστά στο χάρτη. Γαλάζιες πατρίδες, το είχαμε πει με το Μανώλη. Το είπαν τότε. Αρχικά διστακτικά. Βεβαίως. Το δίνουν συνεχώς. Τώρα βγάζουν τους χάρτες, κάνουν διαρκή κλιμάκωση σε αυτό. Και εγκλωβίζονται και η αντιπολίτευση. Αυτό είναι ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας που βλέπουμε εδώ. Ναι, Μαβί είναι το γαλάζια. Βατάν είναι η πατρίδα. Για να μην ξεχάσω κάτι. Ναι, Μανώλη. Υπάρχει και ένα σημείο που διεκδικεί ω υφαλοκρηπία η Τουρκία μεταξύ Ρόδου, Σίμης και Χάλκης. Σας το λέω σαν έτσι μια λεπτομέρεια. Από αυτά όμως, Μανώλη, και το Καστελόριζο, που ήταν τα παλιά της Τουρκίας, φτάσαμε
να αμφισβητούμε την Κρήτη, την ύπαρξη της Κρήτης, ενός από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου. Αυτό είναι. Αυτό βέβαια δίνει δυνατότητες στην ελληνική διπλωματική προσπάθεια να δείχνει την υπερβολή, μέσω της υπερβολής, την αμετροέπεια και την επιθετικότητα της Τουρκίας και να πείθει τον Βραζιλιάνο, τον Αυστραλό, τον Κινέζο, τον Αφρικάνο, που δεν ξέρει λεπτομέρειες, αλλά βλέπει εδώ τώρα αυτόν τον χάρτη, ότι δεν μπορεί η Τουρκία, όπως δεν μπορεί η Ιταλία, να πάει στο Μαρόκο και να παρακάμψει. Για την ώρα, κύριε Κερίδη, συγγνώμη θα το πω έτσι, ο Ερντογάν απολαμβάνει τις δάφνες της επιστροφής της Ρωσίας στη συμφωνία για τα σιτηρά της διαμεσολάβησής του. Τον μπαίνει ο Μπλίνκεν για την υπόθεση αυτή. Προφανώς έχει χαρτιά και παίζει. Έχει παίξει μπάλα στην ιστορία. Όμως υπήρξε το μεγάλο χαστούκι, η μεγάλη εξέλιξη. Έχετε δίκιο. Η μεγάλη εξέλιξη της τελευταίας εβδομάδας είναι το χαστούκι των Αιγυπτίων. Μάλιστα. Δημόσιο και εκοφαντικό, θα σας έλεγα. Και η επιστροφή Νετανιάχου. Πάμε στον Πτέραρχο να δούμε πού βρισκόμαστε, κύριε Πτέραρχε. Εδώ όλα δείχνουν ότι φτάνουμε στο σημείο βρασμού. Δηλαδή τέτοιες ακραίες απειλές. Ακούμε σε μια σειρά ημερών, μηνών κτλ. Μεγάλο διαστήματος τέλος πάντων, απειλητικές κινήσεις από την Τουρκία. Εδώ βλέπουμε τον ίδιο τον πρόεδρο και όλο το βασικό επιτελείο των υπουργών, των υπουργών εξωτερικών, των υπουργών άμυνας κλπ. Να στοχεύουν κατά της Ελλάδας με απειλή πολέμου πια. Τι λέτε? Θα συμφωνήσω καταρχήν, καλημέρα σας, με όλη την ανάλυση, την εξαιρετική θα έλεγα ανάλυση που έκανε ο κ. Κερίδης, και θα ήθελα λίγο να προχωρήσουμε στο διατάστατο της υπόθεσης. Οι τουρκικές απειλές εναντίον της Ελλάδος δεν είναι καινούριο στοιχείο στις σχέσεις μεταξύ μας. Έχουμε περάσει το 96, έχουμε περάσει το 74, έχουμε περάσει πολλές. Το καινούριο στοιχείο θα έλεγα είναι η μεγάλη διάρκεια αυτών των απειλών και ότι έχει εγκλωβίσει σε αυτή την πολιτική το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Τουρκίας. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό στοιχείο στην πολιτική ανάλυση, το οποίο δυσκολεύει τα πράγματα σε ένα γυρισμό προς τα πίσω, αλλά αυτό είναι μελλοντικό και θα το δούμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι βλέποντας τις απειλές της Τουρκίας, πρέπει να ανησυχούμε, πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, πολιτική κυρίως και διπλωματική και στρατιωτική. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει λόγος να ανησυχούμε τόσο πολύ, διότι επί του πεδίου δεν βλέπω καμία προετοιμασία. Εκτός από τις συνηθισμένες παραβιάσεις και τα συνηθισμένες πτήσεις ντρόνς και αεροσκαφών στο Αιγαίο, δεν έχει αλλάξει, λέτε, στο πεδίο κάτι σοβαρή. Τώρα, με τις συνεντεύξεις και με τα επαπειλούμενα τι θα κάνουμε στο μέλλον και τι θα κάνουμε με τα βλήματα, ας αφήσουμε τους επαείοντες που έχουν γνώση και εμπειρία, θα τα έχουν σκεφτεί αυτά, θα τα λύσουν και θα τα αντιμετωπίσουν. Κατά τη γνώμη μου, θα έλεγα Πτέραρχε, ότι... Με συγχωρείτε, όχι ολοκληρώστε. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία με την πολιτική της προσπαθεί να πετύχει 2-3 πράγματα. Μπορεί να φαίνονται παράξενα και υπερβολικά αυτά που στοχεύει και λέει και δείχνει με τους κάρτες, αλλά θέλει να πείσει τις μεγάλες δυνάμεις ότι και αυτή είναι μια περιφερειακή δύναμη και δεν μπορεί μερικά μικρά νησάκια να τις κλείνουν το δρόμο και προς την ευημερία των 80 εκατομμυρίων κατοίκων της, προς τα εθνικά της ιδεώδη και σχέδια. Δεν μπορεί μια μικρή Ελλάδα και μια μικρή Κύπρος να είναι ανασταλτικοί παράγοντες σε αυτό το σχεδιασμό. Αυτό όμως, κύριε Πτέραρχε, τώρα είναι εν όψη των εκλογών, γιατί μερικοί κάνουν και αυτή την ανάγνωση. Λέει αυτό το κρεσέντο θα διαρκέσει μέχρι τις εκλογές. Είναι στρατηγική της Τουρκίας? Αυτή είναι στρατηγική, αλλά σας είπα έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι να πείσει αυτό που σας έλεγα και το δεύτερο εν προκειμένου να κερδίσουν ψήφος και ο Ερντογκάν και η αντιπολίτευση, γιατί και οι δύο στοχεύουν στο ίδιο κοινό, με υπερακοντίζοντας ο ένας εναντίον της Ελλάδος περισσότερο από τον άλλον. Γιατί τώρα μόνο η Ελλάδα και όχι οι άλλες χώρες γύρω-γύρω? Γιατί δυστυχώς η ιστορία τους δύο λαούς τους έχει φέρει αντιπάλους πάρα πολλά χρόνια. 200 χρόνια υποβόσκει μία αντιπαλότητα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Και θα έλεγα ότι ο τουρκικός λαός είναι επιρρεπή στο να ακούει τους ηγέτες του πάρα πολύ πιστικά. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα που το καταλαβαίνουμε όλα. Φαντάζεστε στην Ελλάδα ή σε ευρωπαϊκή χώρα 100% πληθωρισμό και να στέκει η κυβέρνηση
να κυβερνάει χωρίς πρόβλημα και να ελπίζει ότι θα ξαναεκλεγεί. Αυτό και μόνο είναι μια τεράστια διαφορά. Αυτό που λέτε, διαφορά, κύριε Φτεραρχέ, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές και ο Μανώλης ειδικά, που ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας την κατάσταση στην Τουρκία, μας λέει πάντα ότι πρέπει να μπούμε στα παπούτσια της Τουρκίας για να κρίνουμε και να αναλύουμε την Τουρκία. Όχι από τη Δύση. Εμείς από τη Δύση βλέπουμε άλλα μάτια τα γεγονότα και τα δεδομένα. Αυτό που λέτε τώρα, θα είχαν πέσει και τα τσιμέντα που λέμε εδώ, αν συνέβαινε σε μια χώρα δυτική. Όχι ηγέτης δεν θα στεκόταν. Όχι με 100. Θα είχε πέσει ήδη ο ηγέτης αυτός. Στο 25 να πάει θα πέσουν, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Έτσι. Άρα επιχειρησιακά, κύριε Πτεράρχε, διαβάζοντας τις κινήσεις μαζί με τα όσα λέγονται, διατυπώνονται με ακραίο τρόπο, αναβαθμίζονται μέρα με την ημέρα κτλ. Σε επίπεδο ομοίης απειλής. Επιχειρησιακά, εσείς δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε περισσότερο με αυτά που διατυπώνονται? Έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας, στη Φιλόξενη, ότι όσο το χρόνο μέχρι τις εκλογές των δύο κρατών, Ελλάδος και Τουρκίας, τον θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμο και πρέπει να τυχαίνει ιδιαίτερης προσοχής και από μας, αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, τη συμμαχική κοινότητα εννοώ. Διότι υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι να είναι κρίσιμος αυτός ο χρόνος, το καταλαβαίνετε όλοι. Όσο όμως περνάει ο χρόνος και δεν βλέπουμε καμία επιχειρησιακή κίνηση από την Τουρκία, νομίζω ότι η πλάστηγα θα γέρνει συνεχώς υπέρ της ελληνικής αμυντικής ισχύος. Ήδη υπάρχει, νομίζω, πολύ σοβαρή αμυντική ισχύ, την οποία λαμβάνει όχι μία φορά υπόψη της, αλλά πολλές φορές υπόψη της Τουρκία, διότι πρέπει να κρατάμε ένα γεγονός. Καλά είναι τα λόγια, καλά είναι οι μεγάλες κουβέντες, αλλά όταν θα επιχειρήσουμε κάτι πρέπει να είμαστε εξασφαλισμένοι ότι θα το κερδίσουμε, άμα θέλουμε αυτό να το κάνουμε σημαία για να κερδίσουμε κάτι άλλο. Όταν αυτό αμφιβάλλουμε ότι θα γίνει με το μέρος μας, δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο αν θα εξελιχθεί υπέρ της Τουρκίας και μπορεί να εξελιχθεί εναντίον, αντιστρέψει τα πράγματα και από εκεί που πάμε να κερδίσουμε κάτι θα χάσουμε. Είδαμε όμως χθες τον Τούρκο που πρόεδρο. Έδειξε ο Μανώλης, που έδειξε ο κύριος Τσαβούσογλου. Γιατί είναι ένας παλιός χάρτης αυτός. Η γραμμή Μανώλη που έδειξε ο κύριος Τσαβούσογλου είναι ο 25ος μεσημβρινός. Αυτός δεν είναι ο χάρτης που έδειξε ο Τσαβούσογλου. Είναι άλλος ο χάρτης. Έδειξε ένα παλιότερο χάρτη και περιέγραψα και περιγράψαμε περίπου μαζί με τον Δημήτρη. Τη θεωρία. Δηλαδή, θεωρία. Έλεγα ότι ο χάρτης που έδειξε ήταν περίπου από Αλεξανδρούπολη, πάει δυτικά, Σαμοθράκης, Λίμνου, μεταξύ Ήμβρου και Τενέδου, από εκεί πάει η γραμμή, στη μέση του Αιγαίου, πάει ανατολικά των Κυκλάδων, φτάνει, κατεβαίνει κάτω και φτάνει μέχρι τη μέση της Κρήτης, δηλαδή δυτικά του Ηρακλείου. Ένας τέτοιος χάρτης, καμπυλωτός, απλά παίρνει ως βάση τη μέση γραμμή του Αιγαίου και αναγνωρίζει χωρικά ύδατα σε όλα τα νησιά. Σωστά. Κατάλαβα, εντάξει. Και αναφέρει χωρικά ύδατα σε όλα τα ελληνικά νησιά 6 μιλίων, όχι ένα μιλί παραπάνω που λέει αλλιώς πάμε σε πόλεμο, αλλά τον χάρτη αυτό δεν τον δημοσίευσαν. Εμείς πληροφορηθήκαμε περίπου τι έριξε και αυτό και προσπάθησαμε να τον περιγράψουμε. Και δείξαμε περίπου ποια είναι η θέση τους. Αυτό είναι ακριβώς αυτό. Νομίζω. Ελάτε, κύριε Τρίδη, για να κλείσουμε. Εν κατακλείδη θα έλεγα ότι όσο περνάνε οι μέρες και όσο περνάει ο καιρός, η ελληνική αεροπορία, το ελληνικό ναυτικό αλλά και οι χερσαίες δυνάμεις δεν τις μνημονεύω, γιατί δεν υπάρχει λόγος εμπλοκής τους σε αυτή τη φάση. Εκείνοι που ασκούν εμφανή αποτροπή είναι τα όπλα που τα χαρακτηριστικά τους τα κάνουν έντονα, κάνουν έντονη την αποτροπή τους. Η πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό μπορούν να κάνουν προβολή δυνάμεις και είναι τα όπλα εκείνα στα οποία θα βασιστεί η Ελλάδα για να πετύχει αυτό που θέλει. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει καταφέρει να παίξει έναν κομβικό ρόλο στην υπόθεση των σιτηρών απέναντι στην επιστημιστική απειλή κτλ. Του δίνει αβαντάζ στο να δεχθούμε εμείς πιέσεις από οι Ηνωμένες Πολιτείες ή όπου αλλού να κάτσουμε σε ένα τραπέζι μια μεγάλη ατζέντα? Κοίταξτε, δεν νομίζω ότι η Τουρκία έχει δυνατότητες αναβάθμισης της σχέσης της μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως έχει και η Ελλάδα. Και βλέπετε τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το θέμα είναι πώς θα παίξει κάθε χώρα τα χαρτιά της πιο έξυπνα. Και προς το παρόν, ο Ερντογάν μετράει κάποιες επιτυχίες όπως αυτή, μετράει και αρκετές αποτυχίες. Πέρα όμως από αυτά τα δομικά, και προφανώς η περίοδος μέχρι τις εκλογές είναι επικίνδυνη, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας έχει έρθει για να μείνει, δυστυχώς, και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ως μόνιμο αποσταθεροποιητικό παράδειγμα.
διάγονται για να το αντιμετωπίσουμε. Και προφανώς γίνονται όλα αυτά τα σημαντικά και αισιόδοξα στις ένοπλες δυνάμεις μας, στις συμμαχίες μας και ούτω καθεξής. Έχουμε και πρέπει να το πούμε αυτό που βλέπουμε, μια τεράστια ιστορική αποτυχία. Διότι ο εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας, η φιλελευθερωποίηση και η δημοκρατικοποίηση της πολιτικής της κουλτούρας, φαίνεται ότι πάει περίπατο, ότι η Τουρκία επιστρέφει στις γενουσιουργές της, να πούμε, στις ρίζες της, διότι ξέρετε και αυτό έκανε τελικά την Τουρκία, δεν είναι ούτε τα θρησκευτικά ούτε τα άλλα. Αυτό που τη διαφοροποιεί από την Ευρώπη, επειδή γιορτάσαμε την 28η Οκτωβρίου προχθές, είναι το γεγονός, και το έχω γράψει σε ένα άρθρο, ότι η Τουρκία δεν συμμετείχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και επειδή δεν συμμετείχε σε αυτή την καθαρτήρια σύγκρουση που απέκοψε τη νέα Ευρώπη από το φασισμό, τον ναζισμό, ο Μουσουλίνι, ο Χίτλερ, στην Τουρκία διατηρήθηκε ένα μεσοπολεμικό φασιστοειδές της πολιτικής κουλτούρας μαζί με τον εθνικισμό. Υπήρξαν ελπίδες ότι τη δεκαετία του 2000 με τον Ερντογάν, τον πρώτο Ερντογάν, μπορούμε επιτέλους να ξεφύγουμε και να πάμε μπροστά. Σήμερα όμως με τον Μπαχτσελή, που είναι μεσοπόλεμος. Η γλώσσα, η ρητορία, η στάση απέναντι στις μειονότητες, στις γυναίκες, στους Κούρδους, στους Αρμένιους, στους Έλληνες, είναι γλώσσα της δεκαετίας του 30, η οποία τη φέρνει την Τουρκία σε σύγκρουση με αυτή την Ευρώπη. Άρα εγώ αυτό βλέπω και ανησυχώ και πονάω, διότι εμείς οι Έλληνες είχαμε επενδύσει στον εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας, θέλαμε τη δημοκρατική Τουρκία, και βλέπουμε σήμερα μία επιστροφή σε αυτό το εθνικοφασιστοειδές, αυταρχικό, έτσι, αποκρουστικό και αντιευρωπαϊκό. Κύριε Κερίδη, θα την πεις Μανώλη μου. Απλώς να πω για τον κύριο Κερίδη ότι θα είναι μαζί μας στην επομένη των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ, που είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Ελλάδα. Την Τετάρτη το πρωί θα είμαστε εδώ να τα αναλύσουμε όλα. Μία φράση, Μανώλη, και κλείνουμε. Σε αυτό που λέει ο κύριος Χαίδης, επειδή ακούσαμε τον Τζαβούσογλου να λέει για τα ίμια από το 96 και μετά, δεν αποδεχόμαστε την κατάσταση στα νησιά που δεν σου παραχωρήθηκαν, λέει, είπε ο Τζαβούσογλου. Θυμηθείτε ποιον είχε προχτές δίπλα του Ερντογάν, την Τανσού Τσιλέρ. 1996 ίμια και τώρα Τσιλέρ δίπλα στον Ερντογάν. Αυτά κρατήσατε αυτά. Μανώλη μου, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε Φτεράκη.